Όπως και εμείς βέβαια με, με την παίκτη που να κάνω. Στην δική ομάδα θα πλέον αγωνιστικές συμβιώσεις, πάει πλέον σε ένα. Η εθνική ομάδα της Κούβας τον θέλει μέσα στο δυναμικό της, τον θέλει μέχρι και για την επόμενη Ολυμπιάδα, αλλά δεν ξέρει αν θα υπάρχει αυτή η πιθανότητα να παίξει, δεν ξέρει στη συνέχεια τι θα προκύψει με τη χώρα του. Και κυρίως να βρεθεί κάποια σωστή λύση που έχει σχέση με τηλεοπτικές μεταδόσεις, με έσοδα από διαφημίσεις τηλεοπτικές, όπως υπάρχουν σε άλλα αθλήματα. Αλλιώς οι προσπάθειες κάποιων ανθρώπων, όπως γίνεται σήμερα στον Ηρακλή, πρόσκαιρα πιθανόν να αποδώσουν, μακροπρόθεσμα όμως θα κουραστούν αυτοί οι άνθρωποι και σε άλλα σωματεία και τελικά θα είναι εις βάρος του αθλήματος. Τώρα που υπάρχουν άνθρωποι σε πάρα πολλά σωματεία που προσπαθούν, πρέπει να έρθει η Ομοσπονδία κοντά να βοηθήσει. Αλλιώς, όταν θα έρθει αργότερα, ίσως να είναι πολύ αργά. Αυτά είχα να σας πω. Ο παίκτης μας είναι στη διάθεσή σας. Στην Ορεστέα η καλλιεργία του το βόλεϊ. Η πρώτη ερώτηση είναι φυσιολογική. Γιατί το βόλεϊ και όχι μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο? Ένας λόγος είναι ότι οι πρώτες μεγάλες ομάδες που έρχονταν εδώ πέρα ήταν από ομάδες βόλεϊ. Δηλαδή όλα τα παιδιά στον Εύρο είχαν παραστάσεις από αθλητές, μεγάλους αθλητές που κάνανε αυτό το άθλημα. Με αποτέλεσμα, πάνω στον ενθουσιασμό, πάνω σε όλα αυτά που βλέπανε μέσα στο γήπεδο, άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος να δει τι είναι αυτό το βόλεϊ, τέλος πάντων, να αρχίσει να ασχολείται ένα παιδί πιο μεθοδικά με το βόλεϊ, για να φτάσει σε κάποιο επίπεδο, ας πούμε, όπως αυτούς τους αθλητές που είδε, που ήρθαν και παίξαν εδώ. Και με αυτό σιγά-σιγά άρχισε να καλλιεργείται. Το κέντρο, δηλαδή, το δικό σου όταν ασχολείται με το βόλεϊ, ήταν οι παραστάσεις που είχες από άτομα που έπαιζαν πριν βόλεϊ, ή ήταν και κάτι άλλο? Εγώ βασικά δεν πήγα ένα βόλεϊ. Δεν είχα σχέση με το άθλημα αυτό, έκανα άλλα αγωνίσματα πριν. Απλώς ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άθλημα. Πού και πού, αν τύχαινε σε καμία Ελλάδα, θα παίζαμε έτσι για πλάκα που λέμε, τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς εμένα με τράβηξε πιο πολύ η επιμονή κάποιου προπονητή. Μιλάω για τον Γιώργο τον Καμπερίδη, ο οποίος. Αυτό ξεκίνησε την όλη ιστορία, θα έλεγα, εδώ στην Ορεστιάδα. Μιλάω για ένα ξεκίνημα σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή την πορεία της Ορεστιάδος, γιατί βρήκε μια φουρνιά, την αξιοποίησε στον καιρό που έμεινε εδώ και από εκεί πέρα αυτά τα παιδιά συνεχίσανε το έργο που ξεκίνησε αυτός. Το βόλεϊ σίγουρα εδώ σε αυτήν την περιοχή που βρισκόμαστε θα έχει κάποια προβλήματα. Νιώθετε κάπου ξεχασμένοι από όλους ή τα λύνετε μόνοι σας, τι γίνεται τελικά? Αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα του βόλεϊ. Δεν είναι ότι αισθανόμαστε απομονωμένοι, ξεχασμένοι σαν αθλητές του βόλεϊ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει σε όλους τους τομείς, είτε στον αθλητισμό, είτε σε όλες τις δουλειές εδώ πέρα και στο πώς αισθάνεται τέλος πάντων γενικώς ο κόσμος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εμείς οφείλουμε σαν ακρίτες να κάνουμε τη ζωή μας έτσι που το σώστε να μην μειονεκτούμε σε σχέση με αυτούς που είναι πιο κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω μερικά πράγματα νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Υπάρχει συνεχώς αυτή η προσπάθεια από όλο τον κόσμο. Έχεις νιώσει ρατσισμό μέσα στο γήπεδο κάποιες φορές εναντίον των ανθρώπων από τον Εύρο? Γιατί αρκετά συχνά ακούμε διάφορα. Εναντίον του Εύρο. Το έχεις νιώσει στο γήπεδο? Εναντίον όχι. Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ αυτούς που βλέπω τώρα να έρχονται στο γήπεδο τους ξέρω από πολλά χρόνια πιο πριν, από τότε που ήμουν και εγώ πάρα πολύ μικρός. Και ξέρω πλέον τι άνθρωποι είναι, ποιοι είναι κτλ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε και κάποια διαφορετική σχέση εδώ στην Ορεστιάδα και στον νομό ευρύτερα. Οπότε δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
Η οριστία εδώ, Εύρος, γενικά αποτελείται από ανθρώπους υπερήφανους που σίγουρα θέλουν κάτι, κάποιο γεγονό να τους κάνει υπερήφανους. Η οριστία εδώ, σε έχει δώσει αυτό το κίνητρο, τον πιο υπερήφανο. Ο τόπος εδώ έχει περήφανους ανθρώπους γιατί νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορούν να, για μένα να σταθούν διαφορετικά. Αν αρχίζουν και αισθάνονται μειονεκτικά, θα χάσουν, πιστεύω, όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό και προσπαθούν και το δείχνουν αυτή την υπερηφάνεια τους. Ακόμα και με το ότι μένουν και προσπαθούν και παλεύουν για αυτόν τον τόπο. Το οποίο είναι για μένα αυτό το πιο σημαντικό από όλα τελικά. Άρα έτσι εξηγείται και η αγάπη του κόσμου για την ομάδα και η στήριξη που έχει. Όλα αυτά είναι, ναι, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό που είπα. Πώς στηρίζεται, πώς οργανώνεται, πώς επιζεί μια τέτοια ομάδα, έτσι μακριά από όλα τα κέντρα. Ναι, τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο μέρος. Όπως είπα και πριν, μέσα από αυτήν την προσπάθεια υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πιο ενεργά για την ομάδα του βόλεϊ, της Οριστιάδος. Μιλώ για πιο εξειδικευμένα, καταλαβαίνεις, άτομα τώρα πλέον, που τρέχουν μόνο για το βόλεϊ, ας πούμε. Είτε είναι μέσα στη διοίκηση κάποια άτομα, είτε είναι κάποια έξω που είναι επίσης κοντά στην ομάδα. Η ομάδα της Οριστιάδος έχει καταφέρει να κάνει ένα βήμα σε σχέση με τους άλλους πιο μπροστά, άσχετα με το αγωνιστικό μέρος. Και μιλάω το ότι έχει αυτή τη στιγμή τον καλύτερο χορηγό του πρωταθλήματος. Μιλάω για την χαρτοπία της Strike Zendiana, με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία 2 χρόνια η ομάδα. Το παράπονο. Εντάξει, πιστεύω ότι τα παράπονα είναι κάτι σχετικό. Τώρα για μένα. Βασικά, νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην έχουν κάποια παράπονα και τα λοιπά όπου και να βρίσκονται. Τώρα για μένα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ίσως θα έπρεπε λίγο, καταλαβαίνεις, να φτιάξει λίγο η διάθεση που έχουν οι άνθρωποι για το βόλεϊ, ή κάτω, για αυτή την περιοχή εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Αν κρίνω τουλάχιστον και από τη μεταχείριση κάποιων ανθρώπων του Νότου, προς αυτή την περιοχή, μπορώ να μιλήσω ακόμη και για τη διαιτησία, ας πούμε. Σε πολλούς αγώνες βλέπω ότι βλέπει την ομάδα πολύ διαφορετικά και παίζει διαφορετικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, το βλέπω εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι πρόσφατο, ας πούμε. Και το λέω ανοιχτά γιατί το πιστεύω αυτό και δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Αλλά δυστυχώς είναι 2-3 πραγματάκια που συμβαίνουν άσχημα. Αυτό που μπορώ να πω έτσι αυτή τη στιγμή είναι ότι το βόλεϊ μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως έχει διαμορφώσει τη ζωή μου αναλόγως. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως κάθε δουλειά, υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας. Έτσι αυτό συμβαίνει και με μένα και πιστεύω και με όλους τους αθλητές, όχι μόνο με μένα. Αποστερήσεις, θυσίες, προσωπική ζωή, όλα αυτά που τα έχουν χιλιοπεί αθλητές από όλα τα αθλήματα. Τα ίδια συμβαίνουν και σε αυτό το χώρο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Απλώς, εντάξει, εγώ ίσως είμαι λίγο από τους τυχερούς αυτού του αθλήματος, γιατί παίζω σε μια περιοχή που υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το άθλημα. Και, εντάξει, γεμίζει ο κόσμος κάθε φορά το γήπεδο. Δηλαδή, ζω σε αυτό το χώρο κάτι διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους που αγωνίζονται στις υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ.